Μπήκαμε λοιπόν σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, Void Gaming εναντίον Last Punch. Πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ESL Winter Euro Series Winter λοιπόν 2014, με τους Void Gaming να ετοιμάζονται σε αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση, σε έναν αγώνα ο οποίος θα δώσει ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο, 2.500 ευρώ στην νικήτρια ομάδα. Η δεύτερη ομάδα νομίζω θα πάρει 1.000 ευρώ, ωστόσο πάντα πηγαίνουμε για το καλύτερο και για την πρώτη θέση. Κάποιο bug με τον client από την ελληνική ομάδα. Ο Vodnik λέει ότι είναι αόρατος, αλλά και όντως δεν παίζει καν Evelyn, καθώς λογικά θα έχουν κάποιο bug με το client. Για να δούμε λοιπόν. Υπενθυμίζουμε ότι η VG είναι μια ομάδα με αρκετά μεγάλη ιστορία, με πάρα πολλές διακρίσεις στον ελληνικό και φυσικά και στον χώρο της Ευρώπης. Αυτό το τουρνουά είναι η απόδειξη ότι μπορούν να φτάσουν και αυτοί σε υψηλό επίπεδο παράλληλα με τους Different Dimension. Από την άλλη, απέναντί τους θα βρουν μια ομάδα αρκετά δυνατή όπως είναι η Last Punch, πολύ γνωστοί παίχτες όπως ο Τζόκις, όπως είναι ο Wodnik, ο Tantrum, είναι πάρα πολύ γνωστοί και δυνατοί παίχτες επίσης από την Πολωνία. Εμείς θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ψυχολογικά την ομάδα, να παρακολουθήσουμε τους αγώνες και φυσικά να κάνουμε το μεγάλο hype που μπορούμε και κάνουμε κάθε φορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει. Έχουμε λοιπόν ένα disconnect το οποίο μόλις λύθηκε, δώσανε το OK η Void. Ελπίζω να ξεκινήσουν τώρα αμέσως. Τώρα ζητάνε ένα pause η Last Punch. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Για τους Void Gaming έχουμε στο top Godlike Killer με Maokai, EQ Evil Clones με Vi, στο mid φυσικά Owner με Syndra, Double Prince είναι το AD μαζί με τον Noah που είναι το support με Lucian Soraka, από την άλλη έχουμε Jokies στο top Melisandre, Wodnik GG με Lee Sin, Onyxic ο οποίος αγωνίζεται με Jay στο mid, από την άλλη Sears Tantrum με Graves και Omnibrag με Thresh. Πολύ δυνατό το matchup, ειδικά πολύ δυνατή μονομαχία των δύο bot, από τη μία το Lucian Soraka, Grave Stress είναι πάρα πολύ δυνατά. Θεωρώ πως τα bans δεν τα είδαμε, αλλά θεωρώ σίγουρα πως τα bans θα ήταν κάτι σε Corki σίγουρα, γιατί ο Corki είναι ένα από τα πιο δυνατά AD στο παιχνίδι. Ωστόσο, κάνουμε λοιπόν ένα πολύ μικρό break και περιμένουμε με το που θα μπουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Και επανήλθαμε λοιπόν με τους παίχτες των δύο ομάδων να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για όλα. Καλή επιτυχία λοιπόν και στις δύο ομάδες και φυσικά εμείς υποστηρίζουμε λίγο παραπάνω τους Void Gaming, γιατί είναι η ομάδα της χώρας μας και θέλουμε σίγουρα να πάρουν το κάτι παραπάνω. Από τη μία ομάδα των Last Punch κατευθύνονται και οι 5 κατευθείαν στο bot, θα πάνε για κάποιο Fast Invade. Εκεί κατευθύνεται ο Double Prince με τον Oath για να δούμε αν θα γίνουν αντιληπτοί οι αντιπαλοί τους και αν οι δικοί μας θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Για να δούμε ένα hook. Ο Double Prince δεν θα πιαστεί. Θα πιαστεί από τον Wodnik. Δέχεται damage ο Double Prince. Ωστόσο, δεν θα υπάρχει heal. Εκεί κοντά είναι ο Oath για να σώσει τον Έλληνα Marksman. Δεν κατάφερε να πάρουν κάποιο gank από την. Κάποιο kill από τον gank αυτό που πραγματοποίησαν οι Last Punch. Ο Double Prince πολύ ψύχρεμα απέφυγε τον αντίπαλό του το hook του Omnibrag, ωστόσο δέχτηκε κάποιο damage από το Wodnik. Μια στιγμή που κάνουν το deep warding οι Last Punch καταφέραν να
κάνουν τον τυπώνουν. Απ' την άλλη όμως έχουν γίνει reveal από την ελληνική ομάδα, καθώς με ένα spell του Godlike Killer και φυσικά και ο owner κατάφερε να δείξει το position των αντίπαλων τους. Βλέπουμε ότι θα κάνουν κατευθείαν το recall. Δεν θα μείνει στο mid ο Τζόκης. Θέλει να πάει στο πίσω, να ανέβει στο top άνετος. Omnibrag, ο οποίος ξεκίνησε κατευθείαν με hook. Για να δούμε τώρα, Double Prince θα συναντηθεί με τον Tantrum. Δέχεται damage ο Double Prince. Περνάει και αυτός ο damage. Ένα hook πάνω στον Noah, ο οποίος είναι εκεί. Μοιράζουν hits οι Void Gaming. Τώρα θα αναγκάζουν το αντίπαλο bot lane να σπάσει. Και φυσικά δεν θα μπορέσουν να κάνουν περαιτέρω επιθετική κίνηση. Στο mid owner εναντίον Onyx, ένα δυνατό matchup. Μια Syndra με έναν Jace. Σύντρα αρκετά δυνατή στο 6 level. Φυσικά στο 4 level ο Jace είναι από τα πιο δυνατότερα picks στο παιχνίδι. Double Prince κατευθείαν ζωνάρει όσο παραπάνω μπορεί. Θα κρατήσει τον Tantrum χαμηλά. Ένα hook δεν θα περάσει από τον Omnibug. Οι Void Gaming παίρνουν μια μικρή διαφορά στο bot αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε δυναμικά και φυσικά θέλουμε να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Godlike Killer εναντίον ο Jokis στο top. Ο Αθόρα εδώ περνάει damage πάνω στον Omnibug. Το ίδιο πράγμα συνεχίζει να κάνει και ο Double Prince πάνω στον Tantrum, ο οποίος δεν μπορεί να πλησιάσει καθόλου. 11-3 το φάνουν το 2 bot laner. Δύο level το bot lane και της ομάδας από την Πολωνία πλέον. Οι Void Gaming κατάφεραν να έχουν αυτό το προβάδισμα. Έχουν το early advantage στο bot lane. Ξεκίνησαν πολύ καλά. Για να δούμε τώρα αν Omni θα δοκιμάσει κάποιο hook. Δεν θα το κάνει. Την στιγμή που ο owner δέχεται damage από τον Onyx στο mid. Double Prince φαρμάρει πολύ άνετα χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Δύο junglers ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι. Από τη μία ο Evil Clone, ο οποίος είναι στο μπλε. Από την άλλη ο Wodnik, ο οποίος προσπάθησε να κάνει κάποιο lane gang στο bot, ωστόσο δεν του βγήκε. Αρκετά πίσω παίζουν οι Void Gaming, παίζουν αρκετά συγκροτημένα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Λογικό είναι, θέλουν να κάνουν και αναγνωριστικό παιχνίδι ώστε να δουν τι γίνεται απέναντι, πώς παίζει απέναντι η αντίπαλη ομάδα. Από την άλλη, όποτε μπορούν, κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Omnibrag θα πιαστεί στο silence, δεν θα μπορέσει να κάνει το hook παρόλο το flay που έκανε. Εξαιρετικά τα reflexes του OAuth, ο οποίος δεν άφησε τον αντίπαλό του να μπορέσει να κάνει τα υπόλοιπα spells του. Τώρα θα φλασάρει ο Omni και θα πάνε all in πάνω στον Double Prince, ο οποίος θα δεχτεί πάρα πολύ damage. Έχετε και ο Wodnik. Το first blood λοιπόν πηγαίνει στην ομάδα των Last Punch. Χρησιμοποίησανε ένα flash, ένα ignite και καταφέραν να πάρουν αυτό το kill. Από την άλλη, ο Double Prince έπαιξε το flash του, ωστόσο δεν καταφέρει κάτι να κάνει κάτι παραπάνω. Ο Άθα έχει παίξει exhaust και flash λοιπόν. Το first blood έχει πάει στους Last Punch, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το fast push που έκαναν στον bot ο Double Prince με τον OAuth. Owner τώρα στο mid δέχεται καταιγισμό από damage από τον Onyx. Λογικό είναι. Ο OAuth συνεχίζει να προσπαθεί να περάσει hits πάνω στον Tantrum και θα το καταφέρει ως ένα σημείο. Τώρα επέστρεψε και ο Double Prince στο lane, ο οποίος έχει μείνει τώρα λίγο πίσω. Τζόκι συνεχίζει να δέχεται όμως damage από τον Godlike Killer, ο οποίος είναι αρκετά δυνατός. Έχει παίξει και το teleport, απ' την άλλη το teleport είναι ακόμα up για τον Τζόκι. Υπενθυμίζουμε πως σε αυτό το τουρνουά οι Defend Emerson είχαν αποκλειστεί από τους XPC Romania, οι οποίοι βρήκαν αμέσως μετά στον δρόμο τους Void Gaming και νικήσαν η έτερη ελληνική ομάδα του τουρνουά. Κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Godlike Killer συνεχίζει να έχει το avantage στο top lane. Είναι ήδη 6 level, για να δούμε αν θα προσπαθήσει να κάνει κάποια επιθετική κίνηση τώρα. Jokis περιμένει πολύ αργά από το να κάνει τον gank. Τώρα στο top είναι και ο Wodnik, ο οποίος έχει πάρει το first blood και φυσικά τα extra gold τα οποία του δίνουν αυτό το ένα αρκετά
καλοβαντάς. Την στιγμή στον bot βλέπουμε ότι ο Double Prince, παρόλο το death που είχε, συνεχίζει να χτίζει μια τεράστια διαφορά από τον αντίπαλό του στο συν 12. Ένα hook τώρα πάνω στον Noah, θα περάσει damage ο Tantrum. Την στιγμή όμως ο Double Prince απαντάει και αυτός με πάρα πολύ damage, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά τα passive. Godlike Killer δέθηκε τον gank από το top lane και τον jungler της ομάδας των Last Punch, για να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν το kill. Έγινε το slow από τον Jokic, Jokic θα πάρει το kill με hit λοιπόν 0-2. Παίρνουν το δεύτερο kill στο παιχνίδι. Από την άλλη η Πολωνία, από την άλλη οι Void Gaming συνεχίζουν την ίδια πορεία. Είναι πολύ κοντά στα golds με τους αντιπαλούς τους, δεν έχουν ξεφύγει οι Last Punch. Και φυσικά ακόμα δεν έχουμε και τον EQ να κάνει το πραγματικό που μπορεί να κάνει. Ένα hook πάνω στον Noah, ο οποίος δέχεται και τον damage. Δεν μπορούν να συνεχίσουν, για να δούμε, θα παίξει τώρα το heal του ο Tantrum. Ήταν worth αυτό για τους VG. Double Prince προσπαθεί να ζωνάρει. Δεν θα καταφέρει ο Tantrum να κάνει κάτι, θα φλασάρει τώρα. Double Prince δεν θα συνεχίσει. Ωστόσο κατάφερε να διώξει και να κάψει τα δύο summoners του αντίπαλού του. Ο Noah θα ξαναπιαστεί εκεί που ο Omnibug θα κάνει ένα hook, ωστόσο δεν έχει MP για να μπορέσει να κάνει περισσότερο impact. Οι Void Gaming παίρνουν κατά κάποιο τρόπο μια κυριαρχία στο bot lane. Και έχουμε ξανά ένα pause, καθώς λαγκάρουν οι Έλληνες παίχτες για κάποιο λόγο. Πίσω λοιπόν στο παιχνίδι, ένα lag που είχαν οι Έλληνες παίχτες. 0-2 λοιπόν, οι Void Gaming βρίσκονται πίσω στο σκορ σε αυτό το 8 λεπτό που μπαίνουμε σιγά σιγά. Εξαιρετικό μέχρι στιγμής το presence του Wodnik, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός jungler. Κατάφερε να πάρει το first blood και να βοηθήσει και την ομάδα του για κάτι παραπάνω. Τώρα Godlike Killer έχει ανοίξει το ult πάνω στον Jokic, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ damage και κατευθείαν θα κλείσει το ult ο παίκτης των Void Gaming. Σύρος Tantrum τώρα θα φύγει μακριά στο τσακ. Ένα hit ακόμα ήθελε για να πέσει νεκρός. Την ίδια στιγμή που Owner έχει το exhaust πάνω του και δεν θα μπορέσει να κάνει blow όλα τα cooldowns για τον αντίπαλό του. EQ τώρα, EQ πηγαίνει, έχει γίνει αντιληπτός. Πρέπει να φύγει ο EQ μακριά, έχει και ignite πάνω του. Πρέπει να μπορέσει να ξεφύγει, θα φλασάρει πάνω από το wall για να γλιτώσει ο τζακ της ομάδας των Void Gaming. Πήγε να κάνει ένα gank από την πίσω πλευρά του tower, στο σημείο κατάφερε. Την ίδια στιγμή στο mid, Owner έχει παίξει όλα τα cooldowns πάνω στον Onyx, ο οποίος θα αναγκαστεί να φλασάρει για να γλιτώσει πολύ χαμηλά και ο mid laner της ομάδας των Πολωνών, ο οποίος δεν θα φύγει τελικά από το lane. Περιμένει τον Wodnik αρκετά χαμηλά και χωρίς MP είναι και ο Owner. Δεν μπόρεσε ο Owner να πάρει αυτό το kill. Την ίδια στιγμή που ο Double Prince θα πουσάρει όσο παραπάνω μπορεί ένα wave και θα αφήσει το δικό του να πεθάνει στο tower χωρίς να δώσει καθόλου XP. 69-50 το farm των δύο marksman, παρόλο που ο Double Prince έχει πεθάνει ήδη μια φορά. Τα 17 CS δείχνουν ότι ο marksman των Void Gaming κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το mid owner δεν έχει φύγει, ίσως προσπαθεί να μπαιτάρει κάποιο kill μαζί με τον EQ, ο οποίος δεν έχει το flash του, πρέπει να κάνει ένα καλό combo πάνω στον Jace του Onyx, ίσως την ίδια στιγμή που ο αντίπαλος mid laner θα επιχειρήσει κάτι παραπάνω. Τώρα θα γίνει το ulti πάνω στον Wodnik, ο οποίος θα σωθεί με πάρα πολύ, θα κάνει και το safeguard. Απ' την άλλη, owner πέθανε από τον Onyx με ένα sniped. 0-3, συνεχίζουν οι Last Punch να έχουν την υπεροχή. Μεγαλώνουν σε διαφορά στα 500 gold μόλις. Από την άλλη, οι Void Gaming πρέπει να αρχίσουν να μαζεύουν και αυτοί κάποια kill σιγά σιγά. Ένα kill για τον Jokic, ένα kill για τον Wodnik και ένα για τον Onyx για την ομάδα των Last Punch. Για να δούμε αν Omni θα προσπαθήσει να κάνει κάποιο engage πάνω στον Double Prince. Είναι εκεί και ο Αθ βέβαια.
Τώρα πιέζουν οι Last Punch στον bot. Ένα hook θα γίνει πάνω στον, στον Noah. Θα γίνει και το ulti από τον Omni. Για να δούμε exhaust τώρα πάνω στον Tantrum. Double Prince μπαίνει εκεί μπροστά για να καλύψει τον, το συμπέκτου. Γίνεται όμως το teleport από πίσω από τον Jokic. Flash και το Flay πάνω στον Double Prince, ο οποίος θα φλασάρει εκεί ulti κατευθείαν από τον Jokic. Double Prince είναι δύσκολο να ζήσει. Θα πέσει και ο Double Prince. Θα πέσει και ο αυτήν την διαστήμη που ήρθε και ο Godlike από πίσω, ο οποίος είναι μόνος του με 3 άτομα. Για να δούμε, έχει κάνει το lean πάνω στον Omni. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσει εκεί ο Godlike. Πρέπει να φύγει μακριά. Θα κάνει knockout του αντιπαλού. Θα πιαστεί τώρα στο hook και θα πέσει κι αυτός. 0-6 οι Πολωνοί παίρνουν τώρα καθαρό προβάδισμα και τώρα έχουν ευκαιρία να κάνουν και ένα clear Drake. Τώρα η διαφορά έχει μεγαλώσει, είναι περίπου στα 2.000 gold η ομάδα των, των Last Punch αρχίζουν πολύ δυνατά. Μηδέν 6 λοιπόν, οι Last Punch έχουν ξεκινήσει δυναμικά, έχουν πάρει μια διαφορά 2.000 gold από τους Void Gaming, οι οποίοι δείχνουν σαστισμένοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους και φυσικά πρέπει να πάρουν κάποιο κύλο ώστε να ανεβεί και το ηθικό. Ο Evil Clones δεν κατάφερε ακόμα να κάνει αισθητή την παρουσία του, να κάνει κάποιο gank πάνω στο αντίπαλο team. Από την άλλη, Wodnik κατάφερε να πάρει το first blood και να δώσει ένα δεύτερο kill στον top laner του. Και τώρα είδαμε ο Jokic με ένα εξαιρετικό teleport κατάφερε να αλλάξει μια ισορροπία σε ένα fight κάτω, να πάρουν τα kills και φυσικά να μεγαλώσουν και άλλο παραπάνω διαφορά, να δώσει και ένα free Drake στην ομάδα του. Μηδέν 6 λοιπόν παραμένει το σκορ, 2.000 gold ακριβώς η διαφορά των δύο ομάδων. Χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι στο bot, παρόλο τα δύο deaths που έχει ο Double Prince, συνεχίζει να έχει την υπεριβολή στο farm. Την στιγμή που ο Onyx στο mid θα παίξει εξαιρετικά και θα πάρει αυτό το kill. Double Prince τώρα έχει και ignite, δύσκολο να γλιτώσει, έχει παίξει το kill, δεν καταφέρνει ο Omnibrack, θα πάρει αυτό το kill. Και τώρα ο Oath πρέπει να φύγει μακριά. 0-8, οι Πολωνοί αρχίζουν και πατάνε γκάζι πλέον στο παιχνίδι. Την στιγμή που ο Godlike στο top δέχτηκε ένα gank, τώρα ανεβαίνει και ο Onyx. Θα πάνε στο 1 εναντίον 3. Godlike φλάσαρε. Ο Αφ τώρα προσπαθεί να γλιτώσει. Θα πιάσει το hook από τον Omnibrack. Θα πέσει λοιπόν νεκρός. 0-10. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον Godlike Killer, ο οποίος στο top εναντίον 3 δεν μπόρεσε να κάνει πολλά. 0-10 λοιπόν και η διαφορά φτάνει κοντά στα 4.000 gold για τους Last Punch, οι οποίοι όπως είπαμε ξεκινάνε πάρα πολύ δυναμικά. Από τη μία οι Void Gaming, οι οποίοι δείχνουν σαστισμένοι αυτή τη στιγμή, δεν καταφέρανε να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Για να δούμε, Omni τώρα εδώ ένα ult από τον Double Prince δεν θα πιάσει τον αντίπαλό του. Omni θα, απλά θα κάνει cancel το recall και θα φύγει πίσω. 0-10 λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε Death Fire Grabs για τον Owner και τη Syndra στο mid. Owner θέλει να μεγαλώσει τον burst του, θέλει να βγάλει ό,τι παραπάνω μπορεί για να μπορέσει να κάνει κάποιο impact στο παιχνίδι, μια στιγμή που ο Onyx έχει ήδη το pickaxe, έχει ήδη TR και brutalizer, το οποίο τον κάνει πλέον αρκετά δυνατό σε οποιοδήποτε trade. Από τη μία ο Evil Clones δεν έκανε κάποιο gank, δεν έχει βγάλει κάποιο ουσιαστικό gank για την ομάδα του εδώ μέχρι στιγμής στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να ανεβάσουν την απόδοση, πρέπει να βάλει να μπει σε μια διαδικασία να γκαγκάρει παραπάνω πάνω στα lanes. Τώρα ο Jokic δέχεται damage από τον Godlike και απαντάει κιόλας πάνω στον top player των Void Gaming. Ο Godlike Killer αρχίζει και αυτός δέχεται αρκετά μεγάλο πρεσάρισμα από έναν Jokic ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Τώρα θα παίξει όλα τα spells, θα πάρει το kill. Godlike Killer δεν μπορούσε να γλιτώσει, δεν υπήρχε και flash. Άλλο ένα kill λοιπόν για την ομάδα των Last Punch, οι οποίοι ξεκινήσαν πάρα πολύ δυνατά πλέον. 11-0 και η διαφορά αγγίζει σχεδόν τα 6.000 gold.
Wodnik 2-0-2 για τον Jungler της ομάδας των Last Punch. Road of Ages τώρα για τον Jokies. Infinity για τον Tantrum. Mania Moon για τον Onyx και, και το Mid. Και φυσικά οι Last Punch βλέποντας ότι έχουν αυτή την υπεροχή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, δεν θα διστάσουν να γίνουν πιο aggressive, να προσπαθήσουν να μπουν στην περιοχή των Void Game και να δημιουργήσουν κάποιο ρήγμα. Τώρα βλέπουμε όλους τους Void Game να κατευθύνονται προς το κέντρο εκεί που είναι ο Oath. Ακριβώς από δίπλα έρχονται All In πάνω στον Omnibrag, ο οποίος θα φλασάρει, θα κάνει και το ulti. Και έρχεται και ο Jokies εκεί που ο Godlike Killer είναι μέσα σε όλους. Έχει ανοίξει ulti για να δούμε πολύ χαμηλά ο Jokies, ο οποίος τώρα θα κάνει το ulti. Θα διαλυθεί ο Godlike Killer. Και όλοι είναι από τον Wodnik, εξαιρετική κίνηση. Ένα kill τώρα, το πρώτο kill πηγαίνει στους, Void Gaming. Double Prince πήρε το kill και τρέχει τώρα πίσω μακριά για να σωθεί. Onyx καγαδοκεί για να κάνει το hit έξω από το tower. Ένα εξαιρετικό hook από τον Omnibrag όμως θα σκοτώσει τον maximum της ομάδας των VG. Και σίγουρα κάπου εδώ ζορίζει αρκετά το παιχνίδι. Το πρώτο inhibitor θα πέσει στο 17ο λεπτό. 1-15 το μοναδικό kill, το ένα kill έχει πάει στον Double Prince, ο οποίος έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά στο farm, ωστόσο δεν μπορέσει να πάρει κάποια kills. Ένα 15 λοιπόν, η διαφορά θα αγγίξει σιγά σιγά τις 10.000 gold. Οι Void Gaming δείχνουν, όπως είπα, σαστισμένοι. Πρέπει να μείνουν στο πλάνο τους, να ακολουθήσουν το σχέδιο που μπορεί να έχουν απέναντι στους Last Punch και να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, να φέρουν τους αντίπαλους σε μια διαδικασία αυτή να πάρουν το παιχνίδι. Για να δούμε, ένας δράκος ο οποίος θα πάρθει από τον Evil Clone. Wodnik τώρα θα πεθάνει από τον Owner και την ίδια στιγμή Onyx, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ damage από τον Double Prince. Συνεχίζει ο Double Prince να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το kill. Θα φύγουν μακριά οι Last Punch. Από πίσω ακριβώς όμως έρχεται ο Omnibrag, ο οποίος θα γίνει αντιληπτός από τον Owner, ο οποίος περνάει όσο damage μπορεί. Θα δεχτεί και ένα τεράστιο hit από τον Onyx. Ένα hook θα αποφύγει ο Double Prince, εδώ όπως πρέπει να φύγει μακριά. Ωστόσο το botlane της ομάδας των Last Punch δεν κάνει περαιτέρω επιθετική κίνηση. Το αφήγω μακριά, εκεί που ο Owner πιάστηκε θα παίξει το exhaust, θα δεχθεί ένα ult και ένα hit από τον Omnibrag. Θα πάρει το kill από πίσω, έχει τον Godlike Killer. Άλλο ένα kill λοιπόν για τους Void Gaming, οι οποίοι τώρα παίρνουν μαζικά kills. Προσπαθούν να πιέσουν και αυτοί όσο παραπάνω γίνεται. Μια στιγμή όμως που στο mid ο Evil Clones είναι μόνος του και προσπαθεί να κάνει το defense, και ο Jokies έχει το free farm στο top 4-1-5 για τον top player της ομάδας των Last Punch, οι οποίοι ξεκίνησαν όπως είπα δυνατά. All in πάνω στον Double Prince από τον Wodnik. Ο Double Prince δεν θα πέσει. Τώρα ο Onyx προσπαθεί να γυρίσει και να περάσει damage πάνω στον Godlike Killer. Πρέπει να φύγουν από εκεί οι Void Gaming, καθώς όποιος πιαστεί όπως καλή ώρα ο Owner θα δεχτεί πάρα πολύ damage. Ο Onyx θα πάρει ακόμα ένα εξαιρετικό kill και τώρα κατά δύο τους αντιπάλους τους. All in θα πάρει ένα kill και ο Onyx θα μείνει ζωντανός με πάρα πολύ. Ο Double kill λοιπόν για τον Wodnik με τη βοήθεια φυσικά του Onyx, ο οποίος έζησε με πάρα πολύ λίγο HP. 4-19 οι Last Punch αρχίζουν να μεγαλώνει και άλλο διαφορά στο παιχνίδι. Διαφορά σιγά σιγά θα φτάσει, όπως είπα, στις 10.000. Ο Αθόρα εκεί που πιάστηκε θα φλασάρει over the wall. Ένα hook δεν θα τον βρει. Ωστόσο ο Jokies θα κάνει το ulti. Θα πιάσει τον αντιπαλό του. Εκεί είναι και ο Wodnik. Ένα kill ακόμα στον Jokies, ο οποίος θα κάνει το 4-20. Και έχουμε το FF για τους Void Gaming, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να ξεκινήσουμε το δεξί τη σειρά. Ωστόσο ακόμα έχουν ευκαιρία, είπαμε είναι best of 5. Στις 3 νίκες είναι αυτό το παιχνίδι. 1-0 είναι φυσικά για την ομάδα των Last Punch. Θα δούμε και τα στατιστικά του παιχνιδιού πολύ γρήγορα, μέχρι να περιμένουμε να πούμε για το επόμενο game. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει για αυτό το παιχνίδι και πώς πήγε. Για τους Void Gaming ξεκινάμε 1-4-2 για τον Owner με Syndra, Evil Clones 0-0-1 με Vi, Godlike Killer 1-6-2, Double Prince 2-5-1 με Lucian, Oath 0-5-3 με Soraka. Από την άλλη η ομάδα των Last Punch 4-0-6 για τον Onyx, Wodnik
4-1-7 με Λισίν, Τζόκις 5-1-5 με Λισάνδρα, Τάντρουμ 4-1-7 με Graves, Omnibrag 3-1-9 με Thresh. Βλέπουμε λοιπόν και τα γραφήματα του Damage, νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι τεράστια. Πρώτος του Damage με 12.600 είναι ο Τζόκις, ακολουθεί με 11.200 Damage ο Tantrum. Τρίτος είναι στο παιχνίδι ο Double Prince, ο οποίος πραγματικά προσπάθησε όσο καλύτερο μπορούσε. Από ένα σημείο και μετά όμως δέχτηκε τόσο πολλά γκάγκς που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να μπούμε.